Σε αυτό, κύριο Ζέρβας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Ο πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής λέει ότι δεν το εισηγήθηκε ως όφιλε, γιατί ο πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα θέματα. Γιατί δεν γνώριζε τα στοιχεία, το φάκελο, τα οποία τα είχε στα γραφεία του ο κύριος Δήμαρχος, τον οποίο από όσο ξέρω τις τελευταίες μέρες πρέπει να τον είδε τουλάχιστον 30 φορές. Ο δε κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο είπε ότι εγώ δεν τα έδωσα στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί ήξερα ότι η Οικονομική Επιτροπή θα ψήφιζε κατά της εφέσεως. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Αυτά είναι πράγματα που υπόθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Προς Θεού. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τη διαδικασία ούτως ώστε να έχει την πλήρη νομιμότητα με ένα ακόμα στοιχείο. Ότι από τη στιγμή που πάρθηκε σήμερα η αναβολή για τις 25 Νοεμβρίου, δεν υπάρχει κανένας επίγον λόγος να το συζητήσουμε αν δεν είναι πλήρως νομικά τεκμηριωμένο και τακτοποιημένο. Αυτή είναι η δικιά μου τοποθέτηση όσον αφορά το διαδικαστικό. Βέβαια, η όλη διαδικασία φαίνεται με τη σειρά της τι θέλει να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή, γιατί μαζί με την απόφαση για την αναβολή σήμερα δεν εισηγήθηκε παράλληλα και την μεταφορά του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε να μην συζητούσαμε καν αυτό το θέμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι του σταμάτησε. Αλλά την απάντηση μας την έδωσε ο Δήμαρχος. Ότι εγώ δεν του άφησα να αποφασίσουν, γιατί θα αποφασίζαν κατά τη εφέσεως. Ελέγχθη. Και όσον αφορά αυτό που είπε για το ποιοι ψηφίζουν, τι ψηφίζουν εν ώψη εκλογών, εγώ συγκεκριμένη στάση δήμαρχη πήρε το 2015. Φεβρουάριος ήταν. Ήταν 6 μήνες μετά τις εκλογές. Όχι 2 μήνες πριν από τις εκλογές. Τώρα κάποιοι κρύβονται σε αυτά τα θέματα. Και άλλα λένε δημοσίως, άλλα λένε σε ξενοδοχεία και άλλα λένε εδώ μέσα. Κύριε Ζέρβα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν τα θυμάστε καλά τα πράγματα. Τα τέλη, η απόφαση που βγήκε για τους 600, τα τέλη του 2013, αρχές του 2014, και δεν ασκήσαμε τότε την έφεση, σας προφορώ, σας θυμίζω μάλλον, γιατί το ξέρατε, ότι με κάλεσε ο Μητσοτάκης τότε που ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης κλπ. Μην κουνάς το χέρι, κύριε Ζέρβα. Αυτό το θέμα που είπα δεν ήταν για τους 650, κύριε Δήμαρχε, ήταν για 17. Το ποιος θυμάται και ποιος δεν θυμάται, είναι άλλη ιστορία. Εκεί οι 17 αυτοί... 650 είχε λυθεί. Τι ζορίζεστε, δεν πειράζει. Οι 17 αυτοί ήταν αυτοί που είχε σε αυτή την ανέδεια και διαρρήχθηκε η σχέση μας. Το θυμάσαι αυτό. Ήταν και ανέδεια κιόλας. Ανέδεια ήταν. Α, μπράβο, ωραία. Συνεχίστε. Και θυμίζω πάλι ότι ο Μητσοτάκης μου είπε τότε ότι αυτή η ιστορία έχει μεγάλες επιπτώσεις σε σένα και του είπα κάτω ότι θέλεις. Εκλογές έχουμε σε 2 μήνες και θα δούμε τι θα γίνει. Και μετά ήρθε με πρόταση του Μηταφίδη ήρθε η τροποποίηση του νόμου, κύριε Ζέρβα. Έτσι. Αυτά. Και γι' αυτό δεν θέλησατε να έρθετε να καταθέσετε μάρτυρα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπέρ των Δημοτικών Συμβούλων. Είχε ζητήσει ο κύριος Σοφιαλίδης από τον δικηγόρο μου να μην έρθει να καταθέσει ως μάρτυρας. Φώναζε για αυτό το λόγο. Φώναζε όσο γιατί θέλεις. Στηρίζατε και εμάς και τους εργαζόμενους. Φώναζε όσο θέλεις. Εγώ ξέρω το ότι όταν υπήρχε ανάγκη, υποστήριζα πάντοτε τους εργαζόμενους. Σε αυτούς να τελευταία. Το πει, το έχεις σε μένα. Κύριε Ζέρβα, είστε αδεδέστατος. Το ξέρετε. Και επωφελείστε από την τηλεόραση και από τα διάφορα και τον κόσμο που είναι εδώ για να πουλήσετε μούρι. Αυτό ξέρω να σας πω εδώ. Να θέσω πάλι θέμα προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, όταν ακούω να πουλήσω μούρι και διάφορα τέτοια. Ναι, δεν ξέρω αν του αρέσει του κυρίου Δημάρχου να χρησιμοποιεί αυτούς όρους, αλλά εγώ δεν το επιτρέπω να χρησιμοποιεί τέτοιους όρους προς το πρόσωπό τι μου. Τι να πούμε δηλαδή. Να πουλήσω μούρι. Δεν το κάνεις αυτό. Τι κάνεις. Σας παρακαλώ αλλού, κύριε Δήμαρχε, αυτές τις εκφράσεις. Όχι σε μένα. Όχι σε μένα, τέτοιες εκφράσεις. Άσε με τα όχι σε μένα, δεν σε ξέρω. Θα παρακαλέσω να κλείσει αυτός ο διάλογος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία.